Η σημερινή ημερομηνία είναι μια ημέρα καριέρας των μαθητών της ΠΕΠΑΣ. Για το σκοπό αυτό έχουν έρθει εκπρόσωποι από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και εκπρόσωποι κάποιων ξενοδοχείων της Μυτιλίνης και είπαν όλες τις απόψεις τους, έτσι ώστε τα παιδιά τα οποία δουλεύουν και στην πειραματική, σπουδάζουν μάλλον, να μπορέσουν κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε κάποια από τα ξενοδοχεία τετράστρα ή πεντάστρα της Μυτιλίνης. Και αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ. Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στη ΔΥΠΑ, το ΙΝΣΕΤΕ και το Ελληνογερμανικό, ουσιαστικά πρόκειται για τις πειραματικές σχολές, οι οποίες ως αντικείμενο περισσότερο το Ελληνογερμανικό και το ΙΝΣΕΤΕ έχει την εξέβρεση πρακτικής άσκησης των παιδιών, της μαθητείας τους. Εμείς το λέμε περισσότερο on the job training, δουλειά και εκπαίδευση σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες των 4 και 5 αστέρων για να μπορούν τα παιδιά να έχουν μια καλύτερη ακόμη πορεία και εκπαίδευση. Πόσο σημαντικό είναι οι επαγγελματίες του τουριστικού τομέα να έχουν τέτοιες περγαμηνές? Πάντα, επειδή είναι μεγάλες οι επιχειρήσεις και υπάρχει μια πολύ καλή οργάνωση και όλα τα τμήματα, εκεί η εκπαίδευση ουσιαστικά είναι πολύ καλύτερη. Επίσης, εμείς, εκτός του ότι υπάρχουν όλα τα τμήματα που θα μπορέσουν να περάσουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, που είναι μια πολύ μεγάλη περίοδος, δηλαδή είναι περίπου 6 μήνες, και αυτό διαφοροποιεί τις πειραματικές από τις υπόλοιπες ΕΠΑΣ, τους δίνει ακόμη τη δυνατότητα να κάνουν ένα rotation μέσα από διάφορα τμήματα και να μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα. Μεγάλες επιχειρήσεις, εκπαιδευτές σε κάθε τμήμα. Εμείς κάνουμε και train the trainer στους εκπαιδευτές εκεί για να διαχειρίζονται ακόμη καλύτερα τα παιδιά, με αποτέλεσμα να είναι πολύ, πολύ πιο ολοκληρωμένοι και πιο γενική από όλες τις πλευρές η εκπαίδευσή τους. Σκοπός επίσης είναι το να γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό η λειτουργία των πειραματικών ΕΠΑΣ, οι οποίες είναι 7 σε όλη την Ελλάδα και ένα από αυτά τα μέρη είναι και η Μυτιλίνη, που και εδώ ο Διευθυντής έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά με πολύ καλά εργαστήρια στους 3 τομείς της μαγειρικής, των ξενοδοχειακών και του επισητισμού. Αυτές λοιπόν είναι 3 καινούργιες ειδικότητες που μέσα από τις πειραματικές προσφέρονται στους νέους. Δεν είναι μόνο οι νέοι, δηλαδή είναι ανοιχτό σε ηλικίες από 18 μέχρι αρκετά μετά, που τους δίνεται μια νέα ευκαιρία για να μπορέσουν να κάνουν επαγγελματική σταδιοδρομία στον χώρο των ξενοδοχείων, στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα, τη μαγειρική και τον επισητισμό, και σε μεγάλες τετράστερες και πεντάστερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Πόσο σημαντικό είναι για το νησί και για τον κλάδο σας να υπάρχουν επαγγελματίες που φοιτούν στις σχολές του τόπου μας? Είναι ξεχωριστή αυτή η προσπάθεια που γίνεται και ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσε ο κύριος Στεφόπουλος να παρακολουθήσουμε αυτή την ημέρα καριέρας. Οι σχολές των μαγείρων στο νησί θα πρέπει να είναι θεσμός και να γίνονται κάθε χρόνο και κατ' επέκταση οι σχολές τουριστικές. Μπορεί να μην είμαστε βιομηχανία του τουρισμού, αλλά υπάρχουν πολύ σοβαρές ιδιωτικές επιχειρήσεις και στην εστίαση και στο κομμάτι το ξενοδοχειακό, που κάνουν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και πολύ καλή δουλειά και χρειάζονται να στελεχώνονται με άτομα τα οποία έχουν εμπειρία και θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία. Και είναι πολύ σωστό να είναι άτομα του νησιού μας, γιατί είμαστε ένα μεγάλο νησί, το οποίο μπορεί να απορροφήσουν οι επιχειρήσεις τα άτομα αυτό πάρα πολύ εύκολα. Επομένως, καλωσορίζουμε και σαν ένωση ιδιαίτερα, καλωσορίζουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και καλούμε τα παιδιά μαζί με τους καθηγητές να φτιάξουν βιογραφικά και να τα διοχετεύσουν στις ενώσεις μας, για να μπορέσουμε και εμείς να προσφέρουμε εργασία και να υπάρξει μια πολύ καλή συνεργασία και στις δύο πλευρές. Είναι σημαντικό να υπάρχουν σχολές τουρισμού, σχολές μαγείρων στο νησί μας από παιδιά
του νομού μας, της περιφέρειάς μας, του νησιού μας και της ευρύτερης περιοχής. Και μπορούν να διοχετευθούν εργασιακά και στο νησί και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και να μην χρειάζεται να απορροφάμε παιδιά από την υπόλοιπη Ελλάδα που έχουν και κόστος μεταφορικών και που να μείνουν και ψάχνουν διαμερίσματα για να μείνουν για το καλοκαίρι, που κάνει πολύ πιο δύσκολη και τη δουλειά ημών και εκείνων. Για όσους δεν το γνωρίζουν, στα 40 και πλέον χρόνια λειτουργίας έχουν αποφοιτήσει πάρα πολλά παιδιά και τα οποία παιδιά αυτά έχουν στελεχώσει την αγορά της Μυτιλίνης. Είτε σαν μάγειρες, είτε σαν αρτοποιοί, είτε σαν μηχανικοί αυτοκινήτων, είτε σαν υδραυλικοί. Εδώ και 3 χρόνια έχουμε ξεκινήσει μια καινούργια συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και έχουμε ιδρύσει σε 7 πόλεις της Μυτιλίνης τις λεγόμενες πειραματικές σχολές. Μια τέτοια πειραματική σχολή είναι και η σχολή της Μυτιλίνης. Σκοπός σήμερα της συγκέντρωσής μας εδώ πέρα είναι να μας ενημερώσει ο κύριος Στεφόπουλος για τις ημέρες της καριέρας και πάνω απ' όλα εσείς οι Μυτιλινοί εδώ πέρα, διότι στα περισσότερα άλλα μέρη τα ξενοδοχεία γνωρίζουν τη συνεργασία που κάναμε εδώ πέρα. Δυστυχώς εμείς εδώ στη Μυτιλίνη, εσείς μάλλον δεν γνωρίζετε όλη αυτή τη συνεργασία και αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός μας να έχετε μία ενημέρωση τόσο για τις σχολές μας, τις δικές μας, αλλά και για τα παιδιά να μπορέσουν να κάνουν μία πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί θα είναι, πιστεύω, οι επόμενοι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία σας. Τα παιδιά της ΕΠΑΣ, η ΕΠΑΣ είναι άλλη σχολή, η μη πειραματική, η συμβατική ας το πούμε. Η διαφορετικότητα της ΕΠΑΣ με την πειραματική είναι η εξής, ότι τα παιδιά της πειραματικής κάνουν πρακτική κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν, έτσι, ενώ τα παιδιά της ΕΠΑΣ κάνουν απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια του έτος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχουν παιδιά της ΕΠΑΣ τα οποία εργάζονται το πρωί και το απόγευμα έρχονται στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του πρωινού δουλεύουν σε διάφορες επιχειρήσεις και το απόγευμα έρχονται σε εμάς. Η διαφορετικότητα βέβαια επιπλέον είναι ότι η πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ είναι, παίρνει ένα πριμ από τον ΑΕΔ, ενώ της ΠΕΠΑΣ όχι. Αυτή είναι η διαφορετικότητα και είπαμε ότι μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι οι πειραματικές σχολές κάνουν πρακτική άσκηση, αντίθετα με τις σχολές ΕΠΑΣ, οι οποίοι η πρακτική τους είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή είναι η διαφορετικότητά τους. Η πεποίθηση της ΔΥΠΑ και η πρόθεσή της βέβαια είναι τα παιδιά, όλα τα παιδιά, να κάνουν πρακτική άσκηση στον ιδιωτικό τομέα. Βέβαια, πάνω απ' όλα έχει σημασία η πρακτική, αλλά η πρακτική στον ιδιωτικό τομέα έχει μεγαλύτερη αξία. Δυστυχώς, λόγω της εποχητικότητας που έχουμε με τα ξενοδοχεία εδώ της Μυτιλίνης, δεν μπορούν τα παιδιά να κάνουν στα ξενοδοχεία πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια το χειμώνα. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα ξενοδοχεία της Μυτιλίνης λειτουργούν κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσαν βέβαια, και δεν υπάρχει καμιά δέσμευση, να φύγουν τα παιδιά από εκεί που εργάζονται και να πάνε να δουλέψουν σε τα ξενοδοχεία για το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού, και γι' αυτό θα ήταν το καλύτερο για αυτούς, έτσι, διότι κακά τα ψέματα στα ξενοδοχεία θα μάθουν πολύ περισσότερα από ό,τι δουλεύουν τώρα είτε στο νοσοκομείο είτε στο στρατό, γιατί τα περισσότερα δουλεύουν εκεί, στο νοσοκομείο και στο στρατό. Αλλά το να πάνε όμως στα ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, για μένα προσωπικά είναι πολύ καλύτερο και έχουν να πάρουν πολύ περισσότερα πράγματα. Άρα λοιπόν, εφόσον υπάρχει διάθεση από πλευράς των ξενοδοχείων, μπορούμε να διακόψουμε την πρακτική άσκηση όπου και κάνουν αυτοί, να τα προωθήσουμε στα ξενοδοχεία και όταν τα ξενοδοχεία κλείσουν, κατά τη διάρκεια της χειμερινής το χειμώνα, να τα πάμε πάλι εκεί που δούλευαν στις αρχικές τους θέσεις. Υπάρχουν αποθήκες, μεγάλες κουζίνες, φτιάχνονται πάρα πολλά πράγματα, όμως δουλεύουν ίσως λιγάκι πιο τυποποιημένα με ένα χαμηλότερο κόστος, έτσι.
και αυτό δεν δίνει περιθώριο εξέλιξης τεράστιας. Όμως θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο βήμα για τα πρώτα σας, για τις αρχές, να μάθετε πώς οργανώνετε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, μια ξενοδοχειακή μονάδα, να περάσετε από αρκετά τμήματα, γιατί έχει και κρεοπωλείο. Όταν λέμε κρεοπωλείο, εκεί που επεξεργάζονται τα κρέα, τα ψάρια, λαχανικά, κρύα, ζεστή κουζίνα, ζαχαροπλαστείο. Έχει δηλαδή όλα τα τμήματα μέσα σε μια οργανωμένη κουζίνα. Μαθαίνετε εντωμεταξύ και τα τρία πολύ βασικά γεύματα, δηλαδή μπουφέντες και πρωινά, το μεσημεριανό πάλι μπουφέντες ή και αλλά κάρτ σε κάποια τμήματα και το βραδινό που συνήθως είναι πάλι μπουφές. Αυτά, τέτοιου είδους τόσο μεγάλες μάλλον ξενοδοχειακές μονάδες, ίσως η Μυτιλήνη δεν έχει ακόμη. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι όμιλοι να βρίσκονται σε πολύ μεγάλες τουριστικές περιοχές. Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα, Πελοπόννησο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Τέλος πάντων, σε κάποια πολύ τουριστικά μέρη. Άρα, πρέπει να προετοιμάζεστε ότι αν θέλετε να κάνετε μια τέτοια αρχή, έστω για αυτούς, μιλάω κυρίως για τους σπουδαστές της ΕΠΑΣ, θα πρέπει αυτούς τους 2-3 μήνες να είστε διατεθειμένοι να πάτε σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδος για να μπορέσετε να δουλέψετε σε μια τέτοια επιχείρηση. Αυτό όμως, να ξέρετε ότι σας καλύπτει και τη διατροφή σας και τη διαμονή σας και στις περισσότερες περιπτώσεις και τα έξοδα μεταφοράς, τα εισιτήριά σας. Όχι με αεροπλάνο βέβαια, αλλά με το πλοίο ή οτιδήποτε άλλο, σας καλύπτουν και τα έξοδα μετακίνησης. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, να έχετε πάρει τέτοια απόφαση και να δείτε και μία άλλη περιοχή και να πάρετε αρκετές γνώσεις. Σας το λέω γιατί είναι πολύ βασική προϋπόθεση για να μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα εσείς της ΕΠΑΣ κυρίως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει το ίδιο και για τις πειραματικές. Το ίδιο πράγμα ισχύει. Ξέρω όμως ότι εδώ βλέπω αρκετά νέα άτομα στο κομμάτι των ΕΠΑΣ και ίσως είναι πολύ πιο εύκολο για σας να μετακινηθείτε σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας και να πάτε και να λίγο πολύ να κάνετε και τις διακοπές σας, να δείτε και ένα άλλο μέρος, να δουλέψετε σε μια μεγάλη επιχείρηση και να πάρετε πολλά πράγματα για αυτούς 2-3 μήνες του καλοκαιριού. Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Ιατρίδη, καλά είναι να μαζευτούν τα βιογραφικά τους και να τα προωθήσουμε σε κάποιες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ώστε να έρθουν σε επαφή οι διευθυντές προσωπικού, να μιλήσουν με τα παιδιά, να το σκεφτούν. Έχουμε το περιθώριο, έτσι κι αλλιώς το έχουν το περιθώριο, γιατί ακόμη είναι, τέλος πάντων, τελειώνει ο Φλεβάρης, αύριο είναι Μάρτης. Τα πρώτα βήματα καλά είναι να μάθετε και να δείτε, δηλαδή, όταν ακούς ότι σε μια ξενοδοχειακή μονάδα βγαίνουν 1.500 μερίδες σε κάθε γεύμα, αυτό σημαίνει περίπου 3.000 μερίδες. Και μόνο που το ακούς 3.000 μερίδες φαγητό, με τεράστια ποικιλία, γιατί δεν είναι ένα φαγητό που βγαίνει έτσι, βγαίνει ένας ολόκληρος μπουφές, αντιλαμβάνεστε ότι παίρνετε έναν μεγάλο όγκο από το πώς οργανώνετε, πώς βαδίζει, πώς κοστολογείτε, πώς εναλλάσσετε, τι άλλα στοιχεία προστίθενται μέσα σε όλη τη διάρκεια. Θέλω να πω ότι παίρνετε πάρα πολλά πράγματα. Και θεωρώ και ειδικά εσείς που είστε και πιο μικρές ηλικίες, πιο νέοι στο επάγγελμα, αυτό που θα πάρετε είναι τεράστια εμπειρία. Έτσι. Και από οργάνωση και έχετε όλο το χρονικό περιθώριο μπροστά σας στη συνέχεια να εξελιχθείτε και να δώσετε και χαρακτήρα και προσωπικότητα και τοπικά προϊόντα και 1.200 τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχει ένα ρητό το οποίο και φιλοσοφικά αλλά και αντικειμενικά αλλά έχει ακουστεί από πολλούς ανθρώπους με λίγο διαφορετικό τρόπο, είναι ότι εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, θα χαθείς. Αυτή είναι μία
άποψη, η μία οπτική γωνία. Ή η άλλη είναι ότι για να πας εκεί που θέλεις, πρέπει να ξέρεις που θέλεις να πας. Έτσι. Αλλιώς πάλι θα χάθεις, αν δεν ξέρεις που θέλεις να πας. Γενικότερα, βάλτε πράγματα μέσα στη ζωή σας που να είναι ξεκάθαρα και να μην είναι απλά για την εμπειρία και για τη δοκιμή. Καλές και οι εμπειρίες για άλλα πράγματα, αλλά με το επάγγελμά σας, με την επαγγελματική σας καριέρα που θα σας στηρίξει, που θα είναι μια δουλειά η οποία θα σας ακολουθεί και θα την ακολουθείτε μέχρι ένα σημείο και θα την εξελίσσετε, γιατί αλλιώς θα γίνεται μια θηλιά η οποία αν δεν σας αρέσει ή δεν πάει έτσι όπως πρέπει, θα σφίγγει κάθε μέρα και κάποια στιγμή θα νιώθετε μια ασφυξία και θα πεις πρέπει να αλλάξω επάγγελμα, πρέπει να φύγω, πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν η πρώτη και η μεγαλύτερη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω, ανθρώπινη, φιλική, όπως θέλετε πάρτε το, είναι βάλτε να σκεφτείτε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Βάλτε ένα στόχο. Μάλλον βάλτε ένα σκοπό. Και οι στόχοι θα είναι τα μικρά τα βήματα που θα σας φτάσουν στο σκοπό σας. Αυτό γίνεται. Με τη διτή εκπαίδευση, αυτό δηλαδή που ήδη εφαρμόζεται σαν σύστημα και στις ΕΠΑΣ, ένα θετικό που έχει η πειραματική ακόμη περισσότερο είναι το ότι εδώ μιλάμε για on the job training. Είναι κάθε μέρα, δηλαδή ενώ εσείς πάτε 4 ώρες στην επιχείρηση και γυρνάτε άλλες 3 ώρες σχολείο όλο τον χρόνο, εδώ μιλάμε για καθημερινή δουλειά με εκπαίδευση. Και η εκπαίδευση αυτή γίνεται, γι' αυτό συζητάμε και για μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί έχουν όλα τα τμήματα, έχουν τους προϊσταμένους, έχουν την οργάνωση αυτή που έρχεσαι και μπαίνει στο τμήμα μου. Και εγώ σου λέω τώρα, θα πω κάτι, ξέρω εγώ, σε βάζω στην κρύα, ξεκινάς από την κρύα κουζίνα και αρχίζεις. Σου δείχνω 10 σαλάτες σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε μία εβδομάδα περνάς μία εκπαίδευση και μαθαίνεις τις σαλάτες σου στην κρύα κουζίνα και παράλληλα βοηθάς και δίνεις δίπλα στον προϊστάμενο, στον εκπαιδευτή σου μάλλον. Την επόμενη εβδομάδα αυτό καταγράφεται και το καταγράφεις εσείς. Κάνουνε ημερολόγιο, δεν κάνουνε και αυτή η εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα έμαθες χωριάτικη, αύριο αυτά θες Σίζαρ, δεν ξέρω κι εγώ τι, μαθαίνεις, είπαμε αυτές τις 10 σαλάτες. Την επόμενη εβδομάδα σου δίνω την προοπτική να ξεκινήσεις να τις φτιάχνεις και να τις αναλαμβάνεις σιγά σιγά μόνος σου. Δεν υπάρχει εγώ παίρνω ένα τετράδιο, αυτό παιδιά δεν είναι εκπαίδευση. Παίρνω ένα τετράδιο και κάθομαι και λέω «Σεφ, για πες μου πώς το φτιάξεις αυτό». Ναι. Και γράφω. Αυτό το κάνει το σχολείο. Και αυτό το κάνετε στο σχολείο σε ένα συνδυασμό με τα εργαστήριά σας. Εκεί, ναι μεν θα κρατήσεις 5 σημειώσεις με την καθοδήγηση του σεφ, αλλά πρέπει να αποδώσεις, γιατί κάποιος σε πληρώνει. Και αυτό δεν είναι μόνο μαθαίνω. Δεν υπάρχει δηλαδή η αίσθηση αυτή. Το μαθαίνω είναι μαθαίνω και κάνω. Και το μεγάλο, αν το θέλεις, μυστικό σε όλη αυτή, μυστικό που δεν είναι καθόλου μυστικό, το αντίθετο, αυτό πρέπει να λέγεται, είναι η δράση. Να είσαι και να κάνεις πράγματα. Αν δεν κάνεις πράγματα, δεν μαθαίνεις. Πρόκειται για επαγγέλματα, γι' αυτό αυτά τα 2 χρόνια τραβάμε τα μαλλιά μας. Καλά, άστα, τα δικά μου έχουν φύγει κιόλας από μόνα τους. Λόγω COVID, γιατί δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα εργαστήρια και έπρεπε να διδαχθεί μια τέχνη, η οποία αν δεν πιάσει αυτό εδώ να δεις πόσο καίει, πόσο βαρύ είναι, πώς θα το μεταφέρεις κλπ. Δεν μαθαίνεται από την οθόνη. Εντάξει, κάποια μαθήματα, άντε να πούμε ότι κάνουμε, ξέρω εγώ, κάποιες θεωρητικές ή βασικές αρχές θεωρίας. Τα υπόλοιπα, θέλω να πω ότι
σαν παράδειγμα είναι το πιο χειροπιαστό. Το γεγονός ότι μαθαίνεις, παίρνεις μια καθοδήγηση, σου δίνουν κάποια δεδομένα, σου δείχνουν, σε βοηθάνε, όμως πρέπει να κάνεις. Εάν δεν το κάνεις, εάν δεν δουλέψεις, δεν θα μάθεις. Και δεύτερον είναι, εδώ στο σχολείο, άντε και έμαθα να φτιάξει μια χωριάτικη σαλάτα σε μια ώρα. Είναι παραγωγή αυτό. Όταν θα πας στην επιχείρηση, αυτή θα πρέπει να βγει επί 50, επί 100, επί πολύ, πολύ περισσότερες, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι τα χέρια σου πρέπει να βγαίνουν πιο γρήγορα. Γιατί πρέπει να τήρεις όλους τους κανόνες συγκίνησης. Ότι εσύ πρέπει να είσαι έτσι όπως πρέπει και να αποδίδεις έτσι όπως πρέπει. Και αυτό είναι το βασικό της εκπαίδευσης για να μπορέσεις να εξελιχθείς. Έτσι εξελίσσεις. Δηλαδή, παντού οι εκπαιδευτές δείχνουν. Στις πιο μικρές επιχειρήσεις δεν μένει χρόνος για να σου δείξουν. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μια τέτοια εκπαίδευση και ειδικά αυτά τα δύο χρόνια που είστε στη σχολή και στις επιχειρήσεις που πάτε, εκπαιδεύεστε, προσπαθείτε, δουλεύετε, παράγετε. Γιατί? Για να δείτε τα όρια σας. Σίγουρα όχι να καθαρίζετε μόνο πατάτες, ούτε να είστε στη λάδια, ούτε να κουβαλάτε καφάσια. Αλλά μέχρι και τώρα κι εγώ όταν κάνω μαγειρική αναγκάζομαι να κουβαλήσω, πώς το λένε, πράγματα, να φέρω και τα αυτά μου, να κάνω την προετοιμασία μου, να. Η μαγειρική τι είναι? Εγώ θα έλεγα το 30%, το 33% από αυτό το αποτέλεσμα θα βγει. Ένα 33% είναι προετοιμασία, αγορές, σχεδιασμός του μενού, τα πιάτα, τι θα φτιάξω. Να τα έχω όλα μέσα στο μυαλό, κοστολόγια. Τι θα φτιάχνω? Δεν είναι φέρτε μου υλικά, φέρτε μου ένα κάμπο μανιτάρια για να φτιάξω εγώ τρία πιάτα, ας πούμε, να πω ποιος είμαι. Αυτό είπα προηγουμένως, ότι κάποιες εκπομπές που είναι παιχνίδια, έτσι, γιατί εκεί είναι παιχνίδι. Και εκεί προβάλλονται οι επιχειρήσεις και λένε, διαφημίζονται για τα προϊόντα τους. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία συνάντηση με τα παιδιά φέτος πριν λίγο καιρό στους χώρους του ξενοδοχείου. Ήρθατε επίσκεψη και να έρχεστε όποτε θέλετε. Νομίζω τα είπαμε πολύ ωραία όταν γνωριστήκαμε. Είχαμε έναν ωραίο διάλογο. Τα παιδιά τα βρήκα πολύ συνειδητοποιημένα, πολύ σίγουρα για τον εαυτό τους, πολύ αποφασισμένα, σοβαρά, παρόλο την ηλικία τους. Εγώ προσωπικά όταν ήμουν στην ηλικία σας ούτε ήξερα που θέλω να πάω, ούτε που πήγαινα, ούτε τίποτα. Οπότε αν κάποιοι από εσάς δεν νιώθετε σίγουροι για το ποιοι είστε και τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας και να δεσμευτείτε για τα επόμενα 50 χρόνια ότι θα είστε μάγειροι, για μένα δεν είναι πρόβλημα. Πιστεύω, κύριε Νίκο, στη ζωή δοκιμάζεις, πέφτεις, κουταφλάς, σηκώνεσαι, αλλάζεις. Δεν ξέρετε που θα σας βγάλει το ωραίο ταξίδι αυτό. Και δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα στην ηλικία των 17, 18, 19, 20, 25, 30, μη σας πω. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν θέλετε να επαναλάβω. Είπαμε κάποια πράγματα, νομίζω λύσαμε πολλές απορίες. Εμείς εδώ έχετε την αμέριστη στήριξη των επιχειρήσεων. Θέλω να το ξέρετε αυτό από τις επιχειρήσεις του τόπου. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις από την διοίκηση και από τους ανθρώπους του ΔΥΠΑ και από τα σχολεία σας κτλ. Το ΠΑΝ είναι η οργάνωση. Το νησί μπορεί να απορροφήσει το επάγγελμά σας το 100%. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά και εμείς σας πω και η Ελλάδα ολόκληρη. Κάνετε ένα επάγγελμα με 0 ανεργία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι μπορεί να κάνετε πολύ γρήγορα πολλά χρήματα. Και επειδή όλοι έχουμε ανάγκη να βοηθάμε τις οικογένειες και τον εαυτό μας, είστε στο σωστό μέρος και στο σωστό επάγγελμα. Θα πρέπει όμως για την σωστή απορρόφηση να γίνουν κάποιες παρουσιάσεις στους σωστούς κλάδους. Για παράδειγμα, στην Ένωση Ξενοδόχων, όπως είπε ο κύριος Νίκος, εγώ έχω τη χαρά να είμαι Γενική Γραμματέα στην Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου.
για τα επόμενα χρόνια. Κάναμε τις εκλογές μας πριν λίγο καιρό και επομένως με την καθοδήγηση μπορώ και εγώ να εισηγηθώ στα ξενοδοχεία όλου του νησιού, όχι μόνο της πόλης. Συμπεριλαμβανομένο και το Πόρτο Πλωμάρι που είναι εδώ η σέφη του ξενοδοχείου. Να γίνει η απορρόφηση των μαθητών για φέτος και για κάθε χρόνο. Επίσης, μια πηγή είναι η Ένωση Εστιατόρων και Καφέ και Snack Bar της πόλης, τους οποίους γνωρίζω πολύ καλά και ο πρόεδρος είναι φίλος και συνεργάτης. Και επίσης το Εμπορικό Επιμελητήριο, γιατί αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Αυτοί οι τρεις είναι οι κομβικοί σας συνεργάτες και οι επαφές που πρέπει να έχετε για να διοχετευτείτε εντός του νησιού. Και μπορώ να βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, να πω ότι για φέτος είναι πολύ καλό το timing, η περίοδος είναι καλή. Όποιος ενδιαφέρεται να δουλέψει για πρακτική άσκηση εντός του νησιού, γιατί εγώ δεν ξέρω να σας συμβουλέψω για εκτός του νησιού, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς και εμείς με τα βιογραφικά σας που είναι πάρα πολύ απαραίτητα. Δεν χρειάζεται να βάλετε κάτι υπερβολικό στο βιογραφικό σας. Τα απλά πράγματα που ξέρετε, την αλήθεια για το ποιος είστε και τι ανάγκες έχετε. Και έτσι με τους κατάλληλους εργοδότες να περάσετε μια σεζόν πολύ καλή, επικοδομητική και να σας ανοίξουν κάποιοι ορίζοντες για το μέλλον, ώστε να βγείτε λίγο πιο σοφοί από την εμπειρία σας αυτή όταν θα πιάσει Οκτώβρης μήνας και θα γυρίσετε στο σχολείο σας. Οι επιχειρήσεις είναι πολλές που έχουν οι κουζίνες. Μπορεί να μην είμαστε το πρότυπο της τουριστικής βιομηχανίας η Λέσβος. Σας είπα όμως, την τελευταία συνάντηση, αν θυμάστε καλά, το νησί μας θα πάει πάρα πολύ καλά στο τομέα του τουρισμού τα επόμενα χρόνια. Γίνονται καταπληκτικές ιδιωτικές επενδύσεις, δυστυχώς, γιατί το δημόσιο και οι θεσμοί δεν βοηθάνε το νησί. Έχουν μια ανατροπία η οποία δεν ανοίγει ορίζοντες, αλλά ο ιδιώτης πολεμάει μόνος του να κάνει πράγματα. Γίνονται πράγματα. Το Πόρτο Πλωμάρι είναι από τις τελευταίες επενδύσεις που έχουν γίνει του ιδιωτικού τομέα και γίνεται και ένα άλλο πολύ ωραίο πεντάρι ξενοδοχείο στην περιοχή του αεροδρομίου, πιο πέρα από εμάς λιγάκι, το οποίο είναι ριζόρτ, το οποίο είναι ακριβώς όπως είναι το Greek Hotel στην Ελούντα, ξέρω εγώ, και έχει τις μεγάλες κουζίνες κτλ. Εάν θέλετε να πάτε έξω, εγώ είμαι υπέρ της γνώμης του να πάτε, γιατί τώρα είναι η ώρα, αργότερα θα έχετε φιλενάδα, θα έχετε φίλο, θα έχετε παιδιά, θα έχετε υποχρεώσεις, θα είναι πολύ πιο δύσκολη η μετακίνησή σας. Τώρα είναι η ώρα να φύγετε έξω. Δεν θα περάσετε καλά, σας το λέω εκ των προτέρων, στα πολύ ωραία μεγάλα ξενοδοχεία αυτά, γιατί θα καλυφθείτε να ανταπεξέλθετε σε συνθήκες οι οποίες δεν είναι εύκολες. Τα δωμάτια που θα μένετε δεν θα είναι super look σπίτια σας, επαύλες κτλ. Θα δουλέψετε πολλές ώρες, αλλά θα αποκτήσετε μια εμπειρία την οποία δεν θα αποκτήσετε ποτέ στο νησί όπως έχουν τα πράγματα τώρα. Οπότε στο μυαλό σας το μόνο που έχετε να ζυγιάσετε σήμερα το βράδυ, αύριο το βράδυ, μεθαύριο το βράδυ είναι θέλω την χαλαρότητα του σπιτιού μου και του νησιού μου και το καφεδάκι μου με τους φίλους μου στο διάλειμμα που θα κάνω από την κουζίνα ή θέλω να πάω και από το πρωί μέχρι το βράδυ να μάθω ότι δεν έχω μάθει ποτέ στη ζωή μου και ούτε πρόκειται να μάθω ποτέ. Γιατί όταν έχεις να ταΐσεις 1500 άτομα δεν είναι ούτε τα 150 άτομα που θα κληθεί στο πικ να ταΐσει ο κύριος Χατζέλης στο Πόρτο Πλωμάρι, ούτε αντίστοιχα τα 80 άτομα, 85 που θα κληθεί να ταΐσει το Ελίσιον στο πικ του καλοκαιριού, γιατί έχει μόνο 35 δωμάτια. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση και θα καθορίσει το τι είδους μάγειροι θα γίνεται μετά, κατά μένα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, θα σας ξεκαθαρίσει στο μυαλό τι θέλετε να κάνετε. Πολλοί δεν θα αντέξετε την πίεση και κάποιοι άλλοι θα τρελαθείτε και θα πείτε: έχω γεννηθεί για αυτό το πράγμα και θέλω αυτό να κάνω. Ο καθένας μας είναι διαφορετικός, δεν έχει σημασία. Και εγώ, ενώ βγήκα, σπούδασα έξω από το νησί κτλ., επέλεξα να γυρίσω πίσω γιατί θέλω να είμαι εδώ, γιατί μου ταιριάζει αυτός ο τρόπος ζωής. Και το ένα καλό και το άλλο καλό. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις της Λέσβου, έχουμε πάρα πολύ καλό ποιοτικό φαγητό και χαίρομαι πολύ που οι δάσκαλοι σας εδώ, οι καθηγητές σας είναι, φαντάζομαι, πρεσβευτές της τοπικής κουζίνας. Η τάση πλέον στο φαγητό, το σχολιάσαμε και όταν είχατε έρθει, δεν είναι το πακέτο το μεσογειακό με τη γενικευμένη του έννοια.
Οι τάσεις της κουζίνες παγκοσμίως είναι της εντοπιότητας. Υπάρχουν πολλά κόνσεπτ που δουλεύουν πάνω οι μάγειροι σε αυτό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ένα από αυτό που γνωρίζω είναι η Μπριγάδα, η Ελληνική Μπριγάδα, ίσως ο κύριος Χατζέλης το έχει ακούσει, το οποίο σημαίνει ότι αγοράζω τοπικά, μαγειρεύω τοπικά, καταναλώνω τοπικά. Αυτό έχει ξεκινήσει από την πεποίθηση ότι πρέπει να βοηθήσουμε τον πλανήτη όλοι μας, ο καθένας στον τομέα που μπορεί. Οπότε, εάν εγώ στο εστιατόριό μου σερβίρω Black Angus, η οποία έρχεται με το αεροπλάνο και με το πλοίο κτλ., μολύνω το περιβάλλον, χρησιμοποιώ καύσιμο για να έρθει, που μολύνει το περιβάλλον, ενώ αν πάρω και έχω ένα πιάτο με πρόβατο το οποίο έχει στην Αγία Παρασκευή εκπληκτικά κρέατα και ψωνίζω τοπικά και φτιάξω ένα πολύ ωραίο, πάντα γκουρμέ, πάντα περιποιημένο με τις ωραίες υφές εκεί του MasterChef και τα λοιπά, αλλά με τοπικά προϊόντα βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι, γιατί και ο πελάτης που θα έρθει θα φάει κάτι φρέσκο που δεν έχει ταξιδέψει και δεν έχει καταψυχθεί. Και εγώ θα δημιουργήσω κάτι το οποίο δεν υπάρχει και δεν θα σερβίρω απλά μία Black Angus. Το λέω γιατί όλοι ακούμε είναι Black Angus και ναι, είναι της μόδας και τα λοιπά. Και κερδίζει και το περιβάλλον. Και ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι ότι τα χρήματα μένουν στο νησί, παιδιά. Γιατί αγοράζουμε την ντομάτα από την Μόρια, το αγκουράκι από την Αγία Παρασκευή, το κρέας από εδώ και το βούτυρο. Ποιος μαγειρεύει με Βιτάμ που είναι από την Αθήνα? Όλοι μαγειρεύουμε με τα ωραία τα βούτυρα που έχουν παράγει εδώ το νησί, πολύ όμορφα και τα λοιπά και πολύ πιο ίσως υγιεινά και τα λοιπά και τα λοιπά. Επομένως, το ελαιόλαδο, δεν νομίζω ότι λείπει τίποτα από το νησί. Δηλαδή, και μία κακαβιά να κάνει στο εστιατόριό σου, δηλαδή ακόμα και στο Ελίσιο, ας πούμε, που είναι ξενοδοχείο και δεν είναι ταβέρνα να πεις ότι θα πάει όλος να φάει το ψάρι. Τι που είναι ωραίο να έχεις μία ωραία κακαβιά ημέρας, οπότε ο πελάτης που έρχεται από την Αθήνα και είναι ζορισμένος, είναι τσατισμένος, είναι ξαφνικά... Έχει ένα μενού που έχει ωραίο έτσι, ψαράκι, πετρόψαρο, ξέρω και τα λοιπά και να φάει ζεστή σου πίτσα. Το εκτιμά και το πληρώνει. Και είναι η δουλειά σας να κάνετε τις κάρτες σας, τα μενού σας δηλαδή, κατεμένα, γιατί εγώ στο ξενοδοχείο, όπως είχαμε συζητήσει, πρεσβεύω αυτή την επιστροφή στην εντοπιότητα και ψωνίζω τοπικά και είμαι ένα zero waste ξενοδοχείο. Ανακυκλώνω, κομποστοποιώ και δεν πετάω σκουπίδια. Και παρόλο που είμαι ξενοδοχείο, το πετυχαίνω αυτό στο 95% των δραστηριοτήτων σε όλα τα πόστα του ξενοδοχείου. Είτε είναι κουζίνα, είτε είναι μπάρ, είτε είναι καμαριέρες, είτε είναι δωμάτιο. Είναι δουλειά σας να βγάλετε τις κάρτες σας έτσι ώστε να στηρίζετε σε όποιον νησί στην Άξο. Αν θα πάτε, θα χρησιμοποιήσετε το τυρί της Άξου. Δεν θα πάρετε λαδοτήρι από την Μυτιλήνη. Πρέπει να σκεφτείτε έξυπνα, να φτιάξετε ωραία μενού και να μπορέσετε να τα δουλέψετε σε δεύτερο χρόνο, αφού πάρετε τις εμπειρίες σας για να γίνετε ολοκληρωμένοι μάγειροι και κατ' εμένα πετυχημένοι. Αυτή είναι μια προσωπική άποψη και απλά σας την παραθέτω, μια που είχατε την ευγενή καλοσύνη να με καλέσετε. Η διοχέτευσή σας στον ιδιωτικό τομέα είναι πολύ εύκολη. Τον δρόμο θα σας τον βοηθήσει ο κύριος Νίκος, ο κύριος Ιατρίδης, όλοι νομίζω, μαζί, όλοι μαζί και εμείς σαν ιδιώτες του νησιού. Μένει σε εσάς να έχετε το βιογραφικό σας, τη σοβαρότητα που πρέπει. Είπαμε έτσι καθαρά χέρια, καθαρά νύχια, έτσι την παρουσίαση σας όταν θα κάνετε την συνέντευξη με τον εκάστοτε ιδιώτη. Δεν θα εμφανιστείτε με το αθλητικό παπούτσι το λερωμένο, με το... μπλουζάκι με λάδια, τέλος πάντων, δηλαδή καταλαβαίνετε, θα περιποιηθείτε τον εαυτό σας. Θα παρουσιαστείτε επαγγελματικά όσο μπορείτε, θα μιλήσετε όμορφα, αργά, καθαρά, θα απαντήσετε τις ερωτήσεις που θα σας πει ο επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας δεν θέλει βαρύδια στην επιχείρησή του, παιδιά. Δεν θα πάτε εκεί για να κάνετε διάλειμμα κάθε 5 λεπτά ή να τρώτε κρυφά από το ψυγείο των κουζινών ή να έχετε φύρα στην παραγωγή σας γιατί δεν σας πέτυχε η μπεσαμέλα, ας πούμε. Θα πάτε εκεί για να κάνετε αυτά που σας έχουν πει οι καθηγητές σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα λάθη είναι ανθρώπινα βεβαίως, αλλά θα αποκτήσετε μια σχέση εμπιστοσύνης γιατί εσείς ταΐζετε τον κόσμο που ο επιχειρηματίας επενδύει και βγάζει λεφτά. Είστε ο κρίκος ο μεσαίος. Εμείς δεν θα υπήρχαμε αν δεν υπήρχαν οι μάγειροι, γιατί ο πελάτης θα έρθει και τι θα φάει πρωινό. Για πρωινό τώρα, ας πούμε. Θα του κάνω εγώ αυγά ή θα είμαι εγώ στην επιχείρησή μου όλη μέρα, 24 ώρες, να κάνω ένα τόστ, ένα κλαπ κτλ.
Εσείς λοιπόν είστε ο κρίκος που συνδέει τον επιχειρηματία και φέρνει πιο κοντά τον πελάτη και τον ευχαριστημένο πελάτη. Γιατί αν ο πελάτης είναι ευχαριστημένος, εσείς θα έχετε αύξηση στο μισθό σας. Αν ο πελάτης είναι δυσαρεστημένος, θα κληθείτε να βρείτε αλλού δουλειά. Επομένως, σοβαρότητα στη συνέντευξη. Απλά λόγια, δεν χρειάζεται να παρουσιάζετε κάτι που δεν είστε. Είμαι αυτός, μπορώ να κάνω αυτά, γνωρίζω μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται να έρθετε να πείτε, να πάτε στον κύριο Χατζέλη στο Πόρτο Πλωμάρι και να πείτε που ψάχνει τώρα ο άνθρωπος να βρει, να στελεχώσει την κουζίνα του, θέλει να πάρει 2-3 άτομα, να του πείτε εγώ ξέρω τα πάντα, θα είμαι εδώ κτλ. Όχι, εγώ ξέρω αυτό, αυτό και αυτό, θέλω να μάθω. Θα κάτσω κοντά σου μια-δύο εβδομάδες, αν μου δείξεις εγώ θα το μάθω. Τι πιο να είστε ειλικρινείς, τι πιο ειλικρινείς από το να του πείτε δεν το ξέρω αυτό, αλλά θέλω να το μάθω. Και να προσπαθήσετε και να δει ο σεφ ότι προσπαθείτε, να δει ο ιδιοκτήτης ότι προσπαθείτε, ο επιχειρηματίας κτλ. Έχω 30 χρόνια καριέρα σαν μάγειρας. Έχουμε συνεργασία με το Φώτη, στη Μαρίνα. Το ξεκίνημα είναι πάντα δύσκολο. Τελειώσατε κάποια σχολεία εδώ στην Ελλάδα? Εγώ ξεκίνησα αυτοδίδακτο στην αρχή. Έκανα πάρα πολλά σεμινάρια. Θυσίασα πάρα πολλές ώρες. Και οικογενειακές ώρες και επαγγελματικές ώρες. Και μετά τέλειωσα μια σχολή στην Νότια Αφρική, ώστε να μπορώ να πάρω την πιστοποίηση και να μπορώ να δουλέψω σαν πιστοποιημένος μάγειρας γενικά στην Ευρώπη απάνω. Και βλέπετε ότι δεν μπορείς να δουλέψεις εάν δεν έχει πτυχίο, ειδικά στο εξωτερικό. Που σιγά σιγά θα γίνει, βέβαια, θα γίνει. Έχει αρχίσει και είναι επιτακτική ανάγκη και στην Ελλάδα. Θέλει θυσία. Σαν μάγειρας χρειάζεται θυσίες επάνω. Όπως είπαμε, πάρα πολλές ώρες, πάντα κοντά στο σεφ. Εγώ, παραδείγματος χάρη, με το σεφ ήμουνα 12 με 13 ώρες συνέχεια από δίπλα του. Πώς να μάθω να κόβω, πώς να μεταχειρίζομαι τα πράγματα, πώς να κάνω τροφοδοσία, πώς να βγάζω κοστολόγια, πώς να βλέπω αν είναι καθαρά τα ψυγεία μου, τι χρειάζεται να κάνουμε στην κουζίνα, πώς πρέπει να στέκουμε μες στην κουζίνα. Και πότε χρειάζεται να μιλάω μες στην κουζίνα απάνω. Γιατί πολλά κουκάρια, κουκόρια, αργεί να ξημερώσουμε στην κουζίνα απάνω. Μπράβο. Απάνω. Γενικά, εμείς σαν Πόρτο, ξενοδοχείο, έχουμε 4 εστιατόρια μέσα. Έχουμε αρκετά να μάθουμε στους μαθητευόμενους απάνω, από ελληνική, μεσογειακή και διεθνής κουζίνα. Όλα είναι δημιουργική κουζίνα, υπάρχουν και τα παραδοσιακά που θέλουν οι ξένοι που έρχονται από το εξωτερικό. Οι βάσεις είναι ελληνικές. Θέλουν να φάνε το μουσακά, θέλουν να φάνε το παστίτσιο, θέλουν να φάνε το κρυθαράκι τους. Όλες οι βάσεις είναι στημένες απάνω στην ελληνική την κουζίνα απάνω. Την παραδοσιακή την κουζίνα. Μπράβο. Γι' αυτό είμαστε και νομίζω δεύτερη παγκοσμίως σαν κουζίνα σε γεύσεις απάνω. Εγώ γενικά ήρθα ώστε να μπορώ να μεταδώσω ακριβώς τι πέρασα εγώ σαν μάγειρας. Να το δείτε κι εσείς. Αν συνεργαστώ με κάποια από τα παιδιά εδώ μέσα στο τμήμα, ότι θα μάθετε αρκετά πράγματα. Και εγώ που έχω, ας πούμε, 30 χρόνια καριέρα, ακόμα μαθαίνω. Δεν τα έχω μάθει όλα σαν μάγειρας ακόμα. Πάντα μαθαίνεις. Αυτός που θα μου πει τα ξέρω όλα είναι ψεύτης. Ακόμα μαθαίνεις. Δουλεύω συνέχεια με σεφ, είτε από το εξωτερικό είναι, είτε με σεφ μέσα στην Ελλάδα και πάντα έχει κάτι καινούριο να μας δείξει ο καινούριος μάγειρας, ακριβώς για να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιάτο, ώστε να φτιάξουμε ένα μενού αξιοπρεπές για τους πελάτες απάνω. Γενικά, είναι δύσκολο επάγγελμα. Είναι δύσκολο. Χρειάζεται θυσίες απάνω, αλλά χρειάζεται και μεράκι όμως. Μεράκι και να τα αγαπάς αυτό που κάνεις. Γιατί η αγάπη μεταφέρεται στον πελάτη απ' έξω, απάνω. Δεν το κάνεις με μεράκι, άστο καλύτερα. Πες στο σεφ, δεν έχω όρεξη σήμερα, θέλω να φύγω σπίτι, παρά να κάθεσαι και να επιβαρύνεις μια κουζίνα που οι συνάδελφοί σου από πίσω πρέπει να αναλαμβάνουν το δικό σου τμήμα πάνω. Είναι ένας κρίκος η κουζίνα πάνω. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω ακριβώς. Είναι ένα πράγμα που να το θέλετε να το κάνετε απάνω. Η μαγειρική θέλει αγάπη. Αυτό είναι. Εκεί ξεκινάς απάνω. Και όπως είπε ο κύριος Νίκος, Master Chef είναι. Άστο. Παιχνίδι. Είναι παιχνίδι, είναι νομίζω μια κουζίνα στημένη. Έχω μιλήσει με παιδιά που ήταν στο Master Chef. Είναι
δεν είναι το ίδιο όπως είναι μαγειρική κανονική μέσα. Είναι ένα εμπορικό προϊόν. Είναι. Μπράβο. Και όπως είπε και η κυρία Σπανέλη, εμείς απόρτως συνεργαζόμαστε με πολλές βιομηχανίες απάνω στο νησί. Τοπικά προϊόντα, στηρίζουμε τους γεωπόνους, τους παραγωγούς, τους πάντες απάνω στο νησί απάνω. Μεν αγοράζουμε, γιατί δεν υπάρχουν όλες οι πρώτες ύλες απάνω στο νησί, αναγκαστικά αγοράζουμε και από Αθήνα. Απάνω για να μπορούμε να στήσουμε ένα μενού, γιατί ο κόσμος που έρχεται για να φάει, ειδικά σε εμάς, ζητάει κάτι που δεν υπάρχει απάνω στο νησί.